Σήμερα θα λύσουμε μία κλασματική εξίσωση πρώτου βαθμού. Έχουμε λοιπόν εξισώσεις πρώτου βαθμού και θα λύσουμε μία εξίσωση κλασματική η οποία έχει και χ στον παρονομαστή. Να λυθεί η εξίσωση 2 ομοίων γραμμή κλάσματος αριθμητής χ τετράγωνο και 7 χ δια χ τετράγωνο ομοίων 1 ίσον 2 χ πλην 1 δια χ συν 1 συν 3 πι 1 μείον χ. Αυτή είναι μία εξίσωση, περιέχει δύο μέλη. Το πρώτο μέλος είναι ό,τι βρίσκεται αριστερά από το ίσον και το δεύτερο μέλος είναι ό,τι βρίσκεται δεξιά από το ίσον. Περιέχει κλάσματα και ο παρονομαστής περιέχει εκτός από αριθμούς και τον άγνωστο χ. Τι κάνουμε σε αυτή την εξίσωση για να τη λύσουμε? Θέτουμε τους παρονομαστές διάφορους του μηδενός. Βάζουμε δηλαδή περιορισμούς. Ως γνωστόν, ένα κλάσμα δεν μπορεί να έχει ποτέ 0 στον παρονομαστή. Δεν ορίζεται ένα τέτοιο κλάσμα. Στον αριθμητή μπορεί να έχει 0. Εδώ λοιπόν έχουμε χ τετράγωνο μείον 1 διάφορο του μηδενός, χ συν 1 διάφορο του μηδενός και 1 μείον χ διάφορο του μηδενός. Θα λύσουμε και θα συνελιθεύσουμε και τους τρεις αυτούς περιορισμούς. Βάζουμε ένα άγκιστρο, το οποίο είναι σαν S τελικό και ανάποδο S τελικό, ισοδύναμα. Το πρώτο διάφορο μπορούμε να το λύσουμε με δύο τρόπους. Ας το λύσουμε θέτοντας χ τετράγωνο διάφορο του 1, χ διάφορο του μείον 1 και χ διάφορο του 1. Το διάφορο λύνεται όπως και το ίσον, δηλαδή το συν 1 το μεταφέρουμε στο δεύτερο μέλος και γίνεται μείον 1. Το ίδιο και εδώ, το χ το μεταφέρουμε στο δεύτερο μέλος, γίνεται χ και έχουμε 1 διάφορο του χ ή αλλιώς χ διάφορο του 1. Το χ τετράγωνο είναι διάφορο του 1 πότε, για ποιες τιμές του χ? Ποιον αριθμό αν βάλουμε στη θέση του χ και τον υψώσουμε στο τετράγωνο θα βγει 1? Ή ποιους αριθμούς? Μία πρώτη περίπτωση είναι το 1, 1 στο τετράγωνο κάνει 1, άρα πρέπει το χ να είναι διάφορο του 1. Υπάρχει άλλος αριθμός που να τον βάλουμε στη θέση του χ, να τον υψώσουμε στο τετράγωνο και να βγει 1? Υπάρχει και ο αριθμός μείον 1, άρα το χ πρέπει να είναι διάφορο του 1 και το χ πρέπει να είναι διάφορο του μείον 1, το χ διάφορο του μείον 1, το χ διάφορο του 1 και τους τρεις αυτούς περιορισμούς μαζί μπορούμε να τους συμπτύξουμε και να πούμε ότι το χ πρέπει να είναι διάφορο του 1 και να είναι διάφορο του μείον 1. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Δεύτερο βήμα είναι να παραγοντοποιήσουμε τους παρονομαστές. Θα δούμε γιατί. Για να μην ξαναγράψουμε όλη την εκφώνηση στη λύση, τη συμβολίζουμε αυτή την εξίσωση με 1 και μπορούμε να συνεχίσουμε ως εξής, να γράψουμε 1 ισοδύναμα και να γράψουμε την εξίσωση. Παραγοντοποιώντας τους παρονομαστές 2 μείον χ τετράγωνο και 7 χ, στον παρονομαστή εδώ είχαμε χ τετράγωνο μείον 1, θα το γράψουμε χ μείον 1 επί χ συν 1. Έχουμε διαφορά τετραγώνων. Θυμίζω ότι το α τετράγωνο μείον β τετράγωνο μας κάνει α μείον β επί α συν β. Το χ τετράγωνο μείον 1 το γράφουμε χ τετράγωνο μείον 1 στο τετράγωνο, άρα χ μείον 1 επί χ συν 1. Οι άλλοι παρονομαστές στα άλλα δύο κλάσματα είναι ήδη παραγοντοποιημένοι, άρα έχουμε 2 χ μείον 1 δια χ και 1, συν 3 δια 1 μείον χ. Πώς λέτε να συνεχίσουμε την επίλυση αυτής της κλασματικής εξίσωσης? Ένα βήμα που πρέπει να προσέξουμε σε κάποιες εξισώσεις είναι να αλλάζουμε το πρόσημο σε κάποιο κλάσμα για να βρούμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των παρονομαστών, αν χρειαστεί, έτσι ώστε οι παρονομαστές να έχουν τους ίδιους όρους. Δηλαδή, εδώ έχουμε τον όρο χ και 1 και εδώ έχουμε τον όρο χ και 1, εδώ όμως έχουμε τον όρο χ πλην 1 και εδώ τον όρο 1 μείον χ. Το χ πλην 1 και το 1 μείον χ, καλύτερα να μην τους αφήσουμε διαφορετικούς. Το πιο εύκολο να αλλάξουμε εδώ το 1 μείον χ και να το κάνουμε και αυτό χ μείον 1. Πώς μπορούμε να μετατρέψουμε το 1 μείον χ και να γίνει χ μείον 1? Τι να κάνουμε σε αυτό το κλάσμα? Το 1 μείον χ, αν βγάλουμε ένα μείον απ' έξω, μπορούμε να το γράψουμε μείον το χ μείον 1. Οπότε, αν βγάλουμε την παρένθεση, θα βγει μείον χ συν 1, δηλαδή 1 μείον χ. Αυτό θα κάνουμε εδώ, αυτό το μείον που θα βγάλουμε μπροστά, μπορούμε να το βάλουμε μπροστά από το κλάσμα. Και έτσι θα έχουμε ισοδύναμα, τα υπόλοιπα είναι ίδια, μείον 3 και στον παρονομαστή, επειδή αλλάξαμε το συν και το κάναμε μείον, τι θα βάλουμε? Θα βάλουμε χ πλην 1. Οπότε, μείον το χ πλην 1 θα μας κάνει 1 μείον χ και θα βάλουμε εδώ συν. Αν θέλαμε να γυρίσουμε πίσω. Εμείς δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω, θέλουμε να πάμε κάπου αλλού.
Το επόμενο βήμα της μεθοδολογίας είναι να βρούμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των παρονομαστών και να πολλαπλασιάσουμε κάθε όρο με το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των παρονομαστών, έτσι ώστε να διώξουμε τους παρονομαστές. Ποιο είναι το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των παρονομαστών? Οι παρονομαστές είναι το χ πλην 1 επί χ και 1, το χ και 1 και το χ πλην 1. Είναι πολύ εύκολο. Ποιο είναι το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο? Είναι το χ πλην 1 επί χ συν 1. Πολλαπλασιάζουμε λοιπόν κάθε όρο του κλάσματος με το χ πλην 1 επί χ συν 1. Έχουμε δικαίωμα να πολλαπλασιάσουμε και το πρώτο και το δεύτερο μέλος με τον ίδιο αριθμό. Θυμίζω ότι αν το α είναι ίσο με το β, το α επί γ είναι ίσο με το β επί γ. Δηλαδή έχουμε μια ισότητα. Αν πολλαπλασιάσουμε το α με έναν αριθμό γ και το β με τον ίδιο αριθμό γ, τότε θα έχουμε και πάλι ισότητα. Εδώ λοιπόν πολλαπλασιάζουμε όλο το πρώτο μέλος με το χ πλην 1 επί χ συν 1, δηλαδή και το 2 και αυτό το κλάσμα. Το ίδιο και στο δεύτερο μέλος. Θα έχουμε λοιπόν 2 επί χ πλην 1 επί χ συν 1, μείον χ πλην 1 επί χ συν 1, επί το κλάσμα χ τετράγωνο και 7χ, δια χ πλην 1 επί χ συν 1, ίσον. Επίσης πολλαπλασιάζουμε και το δεύτερο μέλος της εξίσωσης με χ πλην 1 επί χ συν 1 και έχουμε χ πλην 1 επί χ συν 1 επί 2 χ πλην 1 δια χ συν 1 πλην χ πλην 1 επί χ συν 1 επί 3 δια χ πλην 1. Με αυτό που κάναμε μπορούμε να διώξουμε τους παρονομαστές. Μετέφερα όλη αυτή την παράσταση από κάτω για να φαίνεται καλύτερα και τώρα κάνουμε απλοποιήσεις. Το χ πλην 1 με το χ πλην 1 αν πολλαψιαστεί φεύγει, το χ συν 1 με το χ συν 1 φεύγει, εδώ φεύγει το χ συν 1 με το χ συν 1 και εδώ το χ πλην 1 με το χ πλην 1. Συνεχίζουμε τις πράξεις. Πόσο κάνει το χ πλην 1 επί χ συν 1? Χρησιμοποιούμε την ταυτότητα που μας δίνει τη διαφορά τετραγώνων, δηλαδή όταν έχουμε α πλην β επί α συν β, αυτό μας κάνει α τετράγωνο πλην β τετράγωνο. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και τις πράξεις εδώ, την επιμεριστική, πάλι εδώ θα καταλήγαμε, γιατί ο όρος α επί β και μείον β επί α θα έφευγε. Εδώ λοιπόν έχουμε χ πλην 1 επί χ συν 1, δηλαδή α πλην β επί α συν β, άρα αυτό μας κάνει α τετράγωνο μείον β τετράγωνο, δηλαδή χ τετράγωνο μείον 1 στο τετράγωνο. Γράφουμε λοιπόν 2 επί χ τετράγωνο μείον 1 στο τετράγωνο, μπορούμε να το γράψουμε κατευθείαν 1, μείον. Στο δεύτερο όρο έχει φύγει ο παρονομαστής και αυτός ο όρος, άρα μένει το χ τετράγωνο και 7χ μόνο, ίσο. Τα έχω γράψει όλα σωστά ή πρέπει κάτι να συμπληρώσω? Και αν ναι, τι είναι αυτό? Είναι σωστό το πρώτο μέλος, χρειάζεται να συμπληρώσω κάτι ακόμα? Το πλην αυτό αντιστοιχεί σε όλο το κλάσμα, σε όλον τον αριθμητή. Άρα εδώ πρέπει να θυμηθούμε να βάλουμε οπωσδήποτε παρένθεση. Τη βάζω με πράσινο χρώμα γιατί συνήθως την ξεχνάνε πάρα πολύ. Και μετά θα βγάλουμε την παρένθεση και θα το κάνουμε μείον χ τετράγωνο μείον 7χ. Στο δεύτερο μέλος έχουμε χ πλην 1 επί 2 χ πλην 1, επίσης βάζουμε παρένθεση, συν 3 επί χ συν 1. Στη συνέχεια κάνουμε τις επιμεριστικές ιδιότητες. 2 χ τετράγωνο μείον 2 επί 1 μείον 2 μείον. Βγάζουμε την παρένθεση και αλλάζουμε τα πρόσημα. Χ τετράγωνο μείον 7χ. Εδώ κάνουμε την επιμεριστική ιδιότητα. Πολλαψιάζουμε το χ με το 2χ, το χ με το μείον 1, το μείον 1 με το 2χ και το μείον 1 με το μείον 1. Χ επί 2χ μας κάνει 2χ τετράγωνο. Χ επί μείον 1 μας κάνει μείον χ. Μείον 1 επί 2χ μας κάνει μείον 2χ. Και μείον 1 επί μείον 1 μας κάνει συν 1. Και τέλος την επιμεριστική ιδιότητα. Εδώ έχουμε μείον, παρατηρούμε ότι αυτό το μείον εδώ παραμένει και έχουμε χ συν 1 επί 3, δηλαδή 3 επί χ συν 1. Άρα έχουμε, κάνοντας τις πράξεις, μείον 3χ, μείον 3. Στη συνέχεια θα κάνουμε απλοποιήσεις. Το κρατάω αυτό να φαίνεται για να το βλέπουμε πιο καλά. Και διαγράφουμε αυτά που είναι ίσα. Για παράδειγμα, στο πρώτο μέλος έχουμε 2 χ τετράγωνο και στο δεύτερο μέλος έχουμε 2 χ τετράγωνο. Αυτά φεύγουν. Στη συνέχεια, καλό θα ήταν στο δεύτερο μέλος να κάνουμε τις πράξεις μείον χ, μείον 2χ, μείον 3χ. Το πρώτο μέλος το αφήνουμε ως έχει. Και στο δεύτερο μέλος, αν κάνουμε αυτές τις τρεις πράξεις μείον χ, μείον 2χ, μείον 3χ, θα έχουμε μείον 6χ. Και μπορούμε ακόμα να κάνουμε την πράξη 1 μείον 3, το οποίο μας κάνει μείον 2. Πάλι το μείον 2
φεύγει με το μείον 2 και έχουμε μείον χ τετράγωνο, μείον 7 χ, ίσον μείον 6 χ. Φέρνουμε το μείον 6 χ στο πρώτο μέλος και γίνεται συν 6 χ, ίσον 0, μείον χ τετράγωνο, μείον χ, ίσον 0. Πώς θα λύσουμε αυτή την τελευταία εξίσωση? Θα χρησιμοποιήσουμε την εξής ιδιότητα. Όταν α επί β είναι ίσο με το 0, τι γνωρίζουμε για τα α και β? Ξέρουμε πόσο μπορεί να είναι το α ή πόσο μπορεί να είναι το β? Το α θα είναι 0 ή το β θα είναι 0. Μπορούμε να βγάλουμε κοινού παράγοντα από το μείον χ τετράγωνο μείον χ και έτσι να έχουμε το πρώτο μέλος παραγοντοποιημένο και στη συνέχεια να πούμε ότι ο κάθε όρος μπορεί να είναι 0. Ποιος θα είναι ο κοινός παράγοντας στο πρώτο μέλος? Βγάζουμε κοινό παράγοντα το μείον χ και μέσα στην παρένθεση θα μείνει το χ συν 1. Οπότε αν τυχόν ξανακάνουμε τις πράξεις να βγει αυτό που είχαμε προηγούμενα, δηλαδή μείον χ επί χ μας κάνει μείον χ τετράγωνο και μείον χ επί συν 1 μας κάνει μείον χ. Δεν γυρίζουμε όμως πάλι πίσω, κάπου αλλού θέλουμε να πάμε. Θα εφαρμόσουμε αυτή την ιδιότητα. Όταν πολλαψιάζουμε δύο αριθμούς και το γινόμενο είναι 0, τότε ο ένας είναι 0 ή ο άλλος είναι 0. Εδώ πολλαψιάζουμε δύο αριθμούς και το γινόμενο είναι 0, άρα τι θα προκύψει? Ο πρώτος όρος είναι το μείον χ, θα μπορούσαμε να βάλουμε και σκέτο χ, ας βάλουμε μείον χ, το μείον χ θα είναι 0 ή το χ και 1 θα είναι 0. Πότε το μείον χ είναι 0, για ποιο χ, ποια τιμή θα δώσουμε στο χ, έτσι ώστε το μείον χ να είναι ίσο με το 0. Το χ θα είναι 0 ή το χ θα είναι μείον 1. Γιατί αν βάλουμε εδώ που χ το 0, το αποτέλεσμα μείον 0 θα είναι ίσο με 0. Άρα το χ πρέπει να είναι 0 ή το χ να είναι μείον 1. Τελείωσε η άσκηση. Λύσαμε την εξίσωση ή πρέπει κάτι ακόμα να κάνουμε? Μπορούμε να κάνουμε επαλήθευση για να δούμε αν είναι σωστά. Μπορούμε να κάνουμε όμως ακόμα κάτι καλύτερο. Για θυμηθείτε τι είχαμε πει σαν πρώτο βήμα. Στο πρώτο βήμα είχαμε βάλει τον περιορισμό το χ να είναι διάφορο του 1 και το χ να είναι διάφορο του μείον 1 για να μην μηδενίζεται ο παρονομαστής. Το χ λοιπόν πρέπει να είναι διάφορο του 1 και διάφορο του μείον 1. Για να δούμε εδώ ποιες τιμές έχουμε βρει. Έχουμε βρει τις τιμές 0 και μείον 1. Όμως το χ δεν μπορεί να είναι μείον 1, γιατί τότε θα μηδενιστούν οι παρονομαστές. Το τελευταίο βήμα που πρέπει οπωσδήποτε να μην ξεχάσουμε είναι το πέμπτο βήμα που πρέπει να ελέγξουμε. Εννοείται ότι ό,τι είναι γραμμένο με κόκκινο δεν θα το ξαναγράψετε στις ασκήσεις που θα λύνετε. Τώρα το γράφουμε για πρώτη φορά και τελευταία για να θυμάστε τι πρέπει να κάνουμε. Ελέγχουμε λοιπόν αν οι ρίζες που βρήκαμε, θυμίζω ότι οι ρίζες είναι το 0 και το μείον 1, αυτοί οι δύο αριθμοί λέγονται οι ρίζες ή λύσεις της εξίσωσης. Ελέγχουμε αν οι ρίζες που βρήκαμε ικανοποιούν τους περιορισμούς που θέσαμε αρχικά. Και συμπληρώνουμε ότι η χ ίσον μείον 1 απορρίπτεται. Απαντάμε λοιπόν, άρα χ ίσον 0, μοναδική ρίζα της εξίσωσης. Με αυτόν τον τρόπο λύνουμε τις κλασματικές εξισώσεις, οι οποίες έχουν τον άγνωστο χ στον παρονομαστή.